Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον κύριο Νίκο Καραθανασόπουλο από το ΚΚΕ, βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Κύριε Καραθανασόπουλε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας και στους ακροατές μας. Ναι, να είστε καλά. Θέλω να ξεκινήσω με τις φωτιές. Το είχα προγραμματίσει αλλιώς, αλλά επειδή βλέπω ότι έχουμε αναζωπυρώσεις σε διάφορες περιοχές, όπως στη Μάνδρα πάλι, όπου καίγονται σπίτια. Θέλω λιγάκι να σας ρωτήσω και να μου πείτε το πώς το προσεγγίζει το ΚΚΕ. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια είμαστε στο ίδιο έργο θεατές. Έχουμε μεγάλες δηλώσεις από τους κυβερνώντες ότι λάβαμε τα μέτρα, έχουμε εξοπλιστεί, έχουμε πάρει το κατάλληλα μηχανήματα, αλλά κάθε χρόνο καιγόμαστε. Τι γίνεται, δηλαδή, πού δεν γίνεται σωστά η δουλειά κατά την άποψή σας? Κοιτάξτε, η δουλειά δεν γίνεται σωστά από την άποψη ότι δεν παίρνουν τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης, ούτως ώστε να ελαχιστοποιούνται οι επιπτώσεις των, είτε της πυρκαγιάς, είτε των πλημμυρικών φαινομένων, είτε του χιονιά, για παράδειγμα, ή σεισμού. Και αυτό δεν είναι τυχαίο. Ακριβώς γιατί, για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή δεν έχει γίνει κανένας καθαρισμός στο δάσος, σε όλα τα δάση. Δεν υπάρχουν τα απαραίτητα δίχτυα υδροδότησης, τα οποία πρέπει να συντηρούνται οι κουρνοί να μπορούν να δουλεύουν και να υπάρχουν λιμνοδεξαμενές μέσα στα δάση. Δεν υπάρχουν οι απαραίτητες ζώνες αντιπυρικής προστασίας, για να μιλήσουμε μόνο για τις πυρκαγιές. Και επιπλέον υπάρχουν και οι ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό. Η πυροσβεστική υπηρεσία, για παράδειγμα, έχει 4.500 κενές οργανικές θέσεις. Ή, όπως έχει καταγγελθεί, στο δασαρχείο του Λαβρίου υπάρχει ένας μόνο εργαζόμενος. Μα, συγγνώμη, ο κύριος Κέρτσος έκανε κάποιες δηλώσεις, ο οποίος ουσιαστικά έλεγε ότι έχουν αυξηθεί τα πτυτικά μέσα, έχουν αυξηθεί εδώ το έχω μπροστά μου, να το λέει, έχουμε διπλασιάσει τον αριθμό εθελοντών πυροσβεστών από 2.000 σε 4.000, τα εναέρια μέσα από 61 που ήταν το 19 πήγαν στο 89 σήμερα. Τι γίνεται με όλα αυτά? Προσέξτε. Δηλαδή, αν δεν ισχύουν, κάποιος δεν λέει αλήθεια. Προσέξτε, εμείς δεν αμφισβητούμε τα νούμερα όσον αφορά τα εναέρια μέσα και τα κονδύλια τα οποία δίνουν, τα οποία έχουν πολλαπλασιαστεί. Όμως δεν φτάνουν τα εναέρια μέσα. Δεν μπορείς να αντιμετωπίσεις μια πυρκαγιά αν δεν έχεις πάρει τα μέτρα πρόληψης, καθαρισμού. Αφήστε τα ζητήματα περί προμηθειών και αν είναι τα κατάλληλα εναέρια μέσα, που είναι μια άλλου είδους συζήτηση, που εδώ χρειάζονται οι ειδικοί να τοποθετηθούν. Αλλά το θέμα όμως της πρόληψης, του καθαρισμού, της λειτουργίας των απαραίτητων υποδομών μέσα στο δάσος, αυτό δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχει πουθενά. Να σας πω. Και αυτό δεν είναι φαινόμενο φετινό. Είναι διαχρονικό φαινόμενο. Η καύση μήλη που υπάρχει μέσα στα δάση δεν έχουν καθαριστεί τα τελευταία δεκαετία καθόλου. Είναι πολλαπλάσιες. Ώστε να εξαπλώνει τη φωτιά με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Μάλιστα. Αυτά είναι λοιπόν τα ζητήματα και εδώ πέρα. Φαίνεται, δεν είναι ζήτημα ικανότητας, είναι ζήτημα προσανατολισμού κατά τη γνώμη μας και προτεραιοτήτων. Και από τη στιγμή που αυτά θεωρούνται κόστος χωρίς όφελος, τη λογική που βάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν χρηματοδοτούνται τέτοια έργα υποδομών από τα ευρωπαϊκά κονδύλια και κατ' επέκταση και από τα εθνικά κονδύλια. Μάλιστα. Κύριε Καραθανασόπουλε, να αφήσω λίγο το θέμα των πυρκαγιών για να πάω και στα άλλα θέματα για να προλάβω το χρόνο. Mm-hmm. Τη Δευτέρα, αν δεν απατώμε, θα ψηφιστεί το νομοσχέδιο για την ψήφο των ομογενών. Η κυρία Κεραμέως σήμερα είπε ότι στην αρμόδια επιτροπή ότι είναι ιστορική ευκαιρία να κάνουμε ένα άλμα για τους Έλληνες του εξωτερικού. Το κόμμα σας είναι αντίθετο. Ποιος είναι ο λόγος, δηλαδή δεν θέλετε να ψηφίζουν οι Έλληνες του εξωτερικού γιατί, όπως λέει η Νέα Δημοκρατία, δεν έχετε δύναμη σε αυτούς, ή υπάρχει κάποιος άλλος λόγος? Προσέξτε, λοιπόν, πρώτο ζήτημα είναι υποκριτικό το ενδιαφέρον για τους Έλληνες του εξωτερικού. Γιατί οι Έλληνες στο εξωτερικό αντιμετωπίζουν μια σειρά ζητήματα, όπως για παράδειγμα τα ελληνικά σχολεία, τα οποία είτε υπολειτουργούν, είτε υπάρχουν σημαντικές ελλείψεις όσον αφορά το ανθρώπινο δυναμικό που τα στελεχώνει, για παράδειγμα, τα σχολεία του εξωτερικού. Ένα λοιπόν το κρατούμενο είναι αυτό. Δεύτερο ζήτημα, εμείς τι λέμε, και θα είδατε και στα αποτελέσματα των εκλογών του εξωτερικού, το ΚΚΕ είχε διπλάσια ποσοστά. Βεβαίως. Από ό,τι έχει στη χώρα μας. Βεβαίως.
Το άλλο στοιχείο όμως εμείς το οποίο βάζουμε είναι το εξής, ότι δεν μπορεί να υπάρχει μια αφαίρετη μεγέμφυση του εκλογικού σώματος, γιατί αυτό καταντάει σε ένα επικίνδυνο τυχοδιοκτισμό που οδηγεί στην αλλίωση του ίδιου του εκλογικού σώματος. Ο άλλος όμως, πώς μπορείτε να στερείτε το δικαίωμα ενός Έλληνα που ζει στο εξωτερικό να ψηφίσει, που είναι και συνταγματικό του καθήκον, υποχρεώσεις. Λέμε λοιπόν όμως ότι αυτός πρέπει να έχει ταυτόχρονα και κάποιες υποχρεώσεις. Δεν μπορεί να έχει μόνο δικαιώματα. Δεν μπορεί για παράδειγμα να γραφτούν 3 εκατομμύρια Έλληνες που είναι της διασποράς και πολλοί από αυτούς δεν έχουν εμφανιστεί καν στην Ελλάδα για δεκαετίες ολόκληρες, και να καθορίζει με την ψήφο του την κυβέρνηση στην Ελλάδα. Και από την ψήφο αυτός δεν έχει καμία επίπτωση, αλλά να φορτώνει τις επιπτώσεις στους εργαζόμενους και στα υπόλοιπα εκατομμύρια που ζουν στη χώρα μας. Άρα λοιπόν από την ψήφο του, εμείς λέμε, που έχει το δικαίωμα να ψηφίσει, πρέπει και αυτός να έχει επιπτώσεις. Δεν μπορεί να έχει μόνο δικαίωμα, αλλά και υποχρεώσεις. Αν λοιπόν αυτό δεν τον απασχολεί, το τι ΦΠΑ υπάρχει στην Ελλάδα, το πώς είναι η σύνταξη στην Ελλάδα, το αν υπάρχουν νοσοκομεία στην Ελλάδα, γιατί ακριβώς δεν εξαρτάται από όλα αυτά, τότε πώς μπορεί να καθορίσει την κυβέρνηση στην Ελλάδα? Άρα λοιπόν εμείς λέμε ότι βεβαίως να συμμετέχουν, και να συμμετέχουν αυτοί οι οποίοι όμως έχουν δεσμούς με την Ελλάδα. Οικονομικούς δεσμούς, κοινωνικούς δεσμούς. Διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος τα διάφορα λόμπι του εξωτερικού να καθορίζουν την ελληνική κυβέρνηση και όχι οι Έλληνες, που βεβαίως και με την ψήφο τους πάλι κατά πόσο καθορίζει μια κυβέρνηση είναι μια άλλη κουβέντα. Αλλά υπάρχει αυτός ο κίνδυνος λοιπόν αλλίωσης του εκλογικού σώματος με τη μεγέμφυνση, από τη στιγμή που άλλος θα μπορεί να γραφτεί οποιοσδήποτε στους εκλογικούς καταλόγους πλέον, αρκεί να είναι απόγονος κάποιου Έλληνα. Δηλαδή ισχύει το δια εξαίματος Έλληνας. Ακριβώς, αυτό ισχύει στην Ελλάδα. Αποκτάς την ελληνική ηθαγένεια πάρα πολύ εύκολα, ακόμη και αν είσαι και τρίτης και τέταρτης γενιάς. Αρκεί να κάποιος πρόγονός να ήταν ελληνικής καταγωγής. Και μάλιστα σας θυμίσω, πολύ πρόσφατα τα κανάλια παίζανε για έναν 89χρονο Έλληνα, ο οποίος ήρθε πρώτη φορά στην Ελλάδα, από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Γεννήθηκε στις Ηνωμένες και ήρθε πρώτη φορά στην Ελλάδα. Δεν είναι ζήτημα συναισθηματικού δεσμού του Έλληνα, γιατί οι Έλληνες του εξωτερικού βεβαίως και δεύτερες έχουν δεσμούς συναισθηματικούς με τη χώρα. Αλλά είναι άλλο πράγμα ο συναισθηματικός δεσμός και άλλο ζήτημα ο οικονομικός και κοινωνικός δεσμός που πρέπει να υπάρχει. Γιατί την Ελλάδα δεν μπορεί να τη βλέπεις μόνο από το Καρποστάλ, ή αν έρχεσαι μια φορά στα 5 χρόνια κάνεις 10 μέρες διακοπές και να καθορίζεις με την ψήφο στην ελληνική κυβέρνηση. Και ταυτόχρονα υπάρχει και εξής υποκρισία. Την ίδια στιγμή δεν παίρνει κανένα απολύτως μέτρο για τους Έλληνες που εργάζονται στην Ελλάδα, αλλά εργάζονται μακριά από τον τόπο διαμονής τους. Ιδιαίτερα οι νέοι Έλληνες στον τουρισμό που δουλεύουν σεζόν. Εντάξει, φαντάζομαι ότι δεν θα λάβει κάποια μέρημα και αυτός, γιατί νομίζω ότι και το Πασόκ παρόν... που ψηφίζει είπε ότι ας εφαρμόσουμε την επιστολική ψήφο, δηλαδή με την έννοια... Ναι, προσέξτε όμως μετά τι άλλα ζητήματα μπορούν να ανοίξουν και με την επιστολική ψήφο και μόνο και ταυτόχρονα. Προσέξτε και κάτι άλλο. Δεν υπάρχει καμία χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μόνο που να υπάρχει δικαίωμα ψήφου χωρίς κριτήριο στους κατοίκους που ζουν εκτός της χώρας. Για παράδειγμα η Ιρλανδία που έχει πολύ μεγάλο αριθμό ξένων, μεταναστών, δεν τους δίνει κανένα δικαίωμα να ψηφίσουν. Η Γερμανία βάζει κριτήρια, η Γαλλία βάζει κριτήρια, η Ιταλία βάζει κριτήρια. Το Ισραήλ δεν δίνει δικαίωμα στους μετανάστες του να ψηφίσουν. Εμείς πώς λοιπόν ανοίγουμε χωρίς κανένα κριτήριο, χωρίς κανένα απολύτως περιορισμό το δικαίωμα του εκλέγην στη χώρα μας, αλλοιώνοντας το εκλογικό σώμα. Κυρία Καραθανασόπουλε, έχω ένα μήνυμα. Μία φίλη ακροάτρια, η κυρία Μίνα, αναφέρεται σε αυτό που είπατε σχετικά με τις πυρκαγιές. Λέει το εξής: δεν μπορώ να καταλάβω τη λογική της αντιπολίτευσης και του ΚΚΕ ιδιαιτέρως. Μέσα σε 3 μέρες είχαμε 200 πυρκαγιές κάτω από ακραίες καιρικές συνθήκες. Λέει, τι πρέπει να κάνει η κυβέρνηση, να γίνει Θεός? Δεν είπαμε αυτό το πράγμα. Και πρώτο, δεν είναι μόνο ευθύνη της σημερινής κυβέρνησης, αλλά είναι διαχρονικό. Από τη στιγμή που τα δάση δεν έχουν καθαριστεί καθόλου τα τελευταία χρόνια, είναι πολύ απλό λοιπόν. Πρέπει να διαθέσει
το ανθρώπινο δυναμικό και τα απαραίτητα κονδύλια να καθαριστούν τα δάση. Να φύγουν από εκεί οι καύσιμοι, η οποία είναι πάρα πολύ, και να ζήσει, να ξαναζήσει, να ξαναζωντανέψει το δάσος. Ένα ζήτημα αυτό. Δεύτερον, πρέπει να λειτουργεί η κρουνή η οποία υπάρχουν στα δάση, για να μπορεί ακριβώς το πυροσβεστικό να ανεφοδιάζεται γρήγορα, έκαιρα, χωρίς να χρειάζεται να κάνει τεράστιες αποστάσεις. Τρίτον, να υπάρχουν αντιπυρικές ζώνες. Αυτό δεν είναι ζήτημα Θεού. Αυτό είναι ζήτημα απλή μέτρων πρόληψης, για να μην... Εμείς δεν λέμε ότι δεν θα εκδηλώνονται πυρκαγιές. Εμείς λέμε ότι εφόσον εκδηλώνονται, ας πάρει και τα κατάλληλα μέτρα να περιορίζει τις επιπτώσεις. Και αυτά τα μέτρα πρόληψης δεν τα έχει πάρει η κυβέρνηση, τη σημερινή και προηγούμενες κυβερνήσεις. Άρα λοιπόν, το να έρχομαι εκ των υστέρων να αντιμετωπίζω τις επιπτώσεις, δεν μπορείς να τις μετριάσεις. Μάλιστα. Ό,τι και αν κάνεις τώρα. Μετά. Κύριε Καραδανσόπουλε, έχει έρθει στη Βουλή και το νομοσχέδιο από το Υπουργείο Οικονομικών για την υλοποίηση των δεσμεύσεων του κ. Μητσοτάκη, των προεκλογικών, για το Market Pass, για το καλάθι, για την αύξηση στο δημόσιο κτλ. Για να κάνουμε μια πρώτη προσέγγιση, πώς το σχολιάζει το κόμμα σας και αν θα δώσετε θετική ψήφο, με την έννοια ότι είναι μέτρα που, όπως λέει η κυβέρνηση, απευθύνονται στο μέσο Έλληνα και τον στηρίζουν, βελτιώνοντάς την καθημερινότητα. Εμείς θα το λέγαμε πολύ κακό για το τίποτα. Πολύ φασαρία για το τίποτα. Γιατί το λέτε αυτό? Γιατί το λέμε αυτό. Γιατί κοιτάξτε τώρα, το να δώσει μετά από 14 χρόνια στους δημοσίους υπαλλήλους 70 ευρώ μεικτά, καταλαβαίνετε ότι δεν αντισταθμίζουν ούτε ένα πολύ μικρό κομμάτι των πολύ μεγάλων απολειών που είχαν όλα αυτά τα 14 χρόνια. Τους κόπηκε ο 13ος μισθός, ο 14ος, τα 9 μισθολόγια τα οποία επιβλήθηκαν και επί Νέα Δημοκρατίας και επί ΣΥΡΙΖΑ οδήγησαν σε μειώσεις στους μισθούς τους. Άρα λοιπόν όλες αυτές οι απώλειες δεν αντιμετωπίζονται. Ένα. Δεύτερον, εδώ αυτή η αύξηση 6,5% που λέει η κυβέρνηση ότι είναι μεσοσταθμικά, είναι πολύ λιγότερη από τον ήδη τιμά ρυθμό των τροφίμων αυτή τη στιγμή, που τρέχει με ρυθμούς 11,5-12%. Άρα ούτε καν τις απώλειες του πληθωρισμού των τροφίμων και του τιμαρίθμου δεν αντιμετωπίζει με αυτή την αύξηση. Και τρίτον, είναι μια αύξηση για τα επόμενα 4 χρόνια. Δηλαδή τους λέω ότι στα επόμενα 4 χρόνια θα ζήσετε με όλα αυτά. Εκτός και αν υπάρχει ένα νέο δημοσιονομικός χώρος που να μπορέσει να σας δώσουμε κάτι παραπάνω. Άρα λοιπόν, για την τετραετία, τι λέει στο δημόσιο υπάλληλο, θα πάρεις 70 ευρώ. Μάλιστα. Αυτό λοιπόν καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά, είναι πολύ πίσω από τις ανάγκες. Και επί της ουσίας, αυτό το οποίο έβαλε και ο κύριος Χατζηδάκης, είναι ότι δεν μας αφήνει ο δημοσιονομικός χώρος να δώσουμε παραπάνω. Όμως οι δημοσιονομικοί κόφτες υπάρχουν μόνο για τις ανάγκες του λαού. Για τις ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων τέτοιου είδους κόφτες δεν υπάρχουν. Γι' αυτό λέμε ότι ισχύουν δύο μέτρα και δύο σταθμά. Μάλιστα. Κύριε Καραδανσόπουλε, σήμερα ο υπουργός κ. Βορύδης έδωσε μια συνέντευξη όπου ερωτήθη ο ίδιος αν η Νέα Δημοκρατία έχει αλλάξει φυσιογνωμία και είναι πλέον κόμμα περισσότερο του κέντρου παρά της δεξίας. Και απάντησε το εξής. Σας το διαβάζω εντός εισαγωγικών. Θεωρώ ότι η θέση της Νέας Δημοκρατίας στα ζητήματα της δεξιάς ατζέντας, μεταναστευτικό, νόμος και τάξη, ελεύθερη οικονομία, μείωση φορολογίας, είναι καθαρή, σαφής και συνεπής. Και επίσης, επειδή θεωρώ ότι το κέντρο δεν υφίσταται πλέον, θεωρώ ότι η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται προς τα δεξιά και όχι προς το κέντρο. Θέλω λίγο να το σχολιάσουμε, γιατί ο κ. Μητσοτάκης μιλάει ότι η κυβέρνηση είναι ένα κόμμα που ουσιαστικά αγκαλιάζει κυρίως το κέντρο, δηλαδή δεν είναι ένα κεντροδεξιό κόμμα. Ναι, κοιτάξτε, αυτοί οι προσδιορισμοί, ας το πούμε έτσι, ουσιαστικά συγκαλύπτουν την πραγματικότητα. Και γιατί το λέμε αυτό, συγκαλύπτουν την πραγματικότητα? Γιατί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, είτε είναι ως εκφραστής, όπως λέει ο κύριος Βορύδης, των δεξιών αντιλήψεων, είτε των κεντροεξυγχρονιστικών, όπως λέει ο κύριος Μητσοτάκης, που βεβαίως φαίνεται μια διαφορετική ανάγνωση ανάμεσα στους δυο τους για το τι είναι η Νέα Δημοκρατία, προσπαθεί με αυτόν τον τρόπο, τέτοιου είδους τοποθετήσεις, να συγκαλύψουν ότι επί της ουσίας η πολιτική που ασκεί η Νέα Δημοκρατία, είτε στα ζητήματα του μεταναστευτικού, είτε στα ζητήματα της φορολογίας, είτε σε μια σειρά άλλα θέματα κοινωνικών, πολιτικών, οικονομικών, πολιτικών, είναι ταξική πολιτική.
εξυπηρετεί τις ανάγκες του κεφαλαίου, έχει ως κοινό πρόγραμμα το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις δεσμεύσεις απέναντι στο ΝΑΤΟ. Άρα δηλαδή είναι μια πολιτική και εδώ υπάρχουν κοινές συνισταμένες και με το ΣΥΡΙΖΑ και με το ΠΑΣΟΚ, με τη Σοσιαλδημοκρατία συνολικότερα, που είναι δηλαδή οι ανάγκες του κεφαλαίου και αυτές τις ανάγκες υπηρετούν ανεξάρτητα την όποια ανάγνωση κάνουν, αν είναι περισσότερο προς το κέντρο εξυγχρονιστικό ή στο δεξιό στροφοκομμάτι του πολιτικού συστήματος. Κύριε Καραθανασόπουλε, πριν τελειώσω, ένας φίλος ακροατής μου θύμισε το εξής. Έχει βγάλει το ΚΚΕ πριν 2-3 μέρες μία ανακοίνωση για το θέμα της ψήφου των ομογενών, αφήνοντας να νοηθεί ότι περιμένει πολιτικές εξελίξεις και ίσως και εκλογές. Είναι έτσι ή κατάλαβε λάθος ο φίλος ακροατής? Όχι. Εμείς λέμε ότι είναι... ότι εντάσσεται σε ένα συνολικότερο πλαίσιο το νομοσχέδιο αυτό και γι' αυτό υπάρχει αυτή η πρεμούρα από την κυβέρνηση, το πρώτο νομοσχέδιο το οποίο θα ψηφιστεί, το οποίο σχετίζεται με συνολικότερες εξελίξεις στα ζητήματα όχι μόνο της οικονομίας αλλά και στα μεγάλα προβλήματα τα οποία σχετίζονται με τα ζητήματα του Αιγαίου και του Κυπριακού. Μια συζήτηση η οποία ανοίγει στα πλαίσια της διευθέτησης των ελληνοτουρκικών διαφορών ή της επιθετικότητας της Τουρκίας, υλοποιώντας, θα το λέγαμε έτσι, την ατζέντα των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ για συνδιαχείριση και συνεκμετάλλευση στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Λοιπόν, άρα υπάρχει τέτοιου είδους απόχρωση και όχι προεκλογικού τύπου ανάγνωση από το ΚΚΕ ότι πάμε πάλι για εκλογές. Okay. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνέντευξη. Καλό σας απόγευμα. Να είστε καλά. Γεια σας.